Ήθελα να κάνω δύο ερωτήματα στον Δήμαρχο. Το πρώτο είναι όσον αφορά, γίνανε δύο αναθέσεις για το πράσινο που είπε ο κύριος Μωυσίδης. Από ό,τι ξέρω, στη Χαλκιδόνα, ο άνθρωπος που πήρε το πράσινο δεν έχει μηχανήματα καθόλου. Θα ήθελα να απαντήσετε με τι μηχανήματα θα δουλεύει αυτός ο άνθρωπος. Εάν δουλεύει με τα δικά μας μηχανήματα του Δήμου, νομίζω ότι το ποσό είναι πολύ μεγάλο. Το δεύτερο ερώτημα που θέλω να απαντήσετε είναι προχθές. Ενώ προχθές ήμουνα στην κεντρική καφετερία στην Χαλκιδόνα, μου έγινε ηλεκτρική επίθεση από 8-10 άτομα. Ήμουνα με τη γυναίκα μου και παρέα. Όσον αφορά για το ΙΚΑ, και το οποίο μου είπαν, εσείς δεν έχετε τη δύναμη να πείσετε τον Δήμαρχο να κατεβάσει μια ταμπέλα που γράφει ακόμα Δημαρχείο Κουφαλίων, θα μπορέσετε να κρατήσετε το ΙΚΑ της Χαλκιδόνος. Δεν δέχομαι δήμαρχε, δεν έχω δώσει δικαίωμα. 6 μήνες μετά την ανάλυση τη δική μας, με τη δική μας διοίκηση, η ταμπέλα να λέει πάνω του Δημαρχείου Κουφαλίου. Δεν υπάρχει ένας εργαζόμενος, τουλάχιστον καινούρια δεν βάλα. Δεν υπάρχει ένας εργαζόμενος να κατεβάσει αυτή την ταμπέλα. Γιατί να δεχόμαστε επιθέσεις, να είμαστε στην άμυνα, να μην ξέρουμε τι να απαντήσουμε. Παρακαλώ οπωσδήποτε να μου δώσετε δύο απαντήσεις. Ευχαριστώ τον κύριο Βαϊνά. Τώρα όσον αφορά τις πινακίδες, ο κύριος Βαϊνά εξήγησε ότι αυτή τη στιγμή τρέχει μελέτη, δεν μπορούμε να το κάνουμε αυθαίρετα, δεν είναι μια πινακίδα μόνο, κύριε Βαϊνά, είναι 14 πινακίδες σε όλα τις δημοτικές κοινότητες και τοπικές κοινότητες, συν η κεντρική αυτή, η οποία φυσικά θα βγει. Δηλαδή να τον αφήσουμε όταν καλά ένα δικό του μηχάνημα να μην αναλαμβάνει κάτι. Δήμαρχε, αύριο το πρωί